Μαζί θα δώσουμε άμεση προτεραιότητα και σε κάποιες κρίσιμες διαρθρωτικές αλλαγές, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί τίποτα άλλο να προχωρήσει. Πρώτον, χτύπημα της γραφειοκρατίας, όχι λόγια, από παντού. Από πάνω, από κάτω, ενώ θα την παρακάμψουμε και από τα πλάγια. Τι σημαίνει θα τη χτυπήσουμε από πάνω? Πρώτα απ' όλα, μειώνει την κυβέρνηση. Άμεσα. Ξεκινάμε με 15 υπουργεία. Στόχος 10 υπουργεία στην τετραετία. Έτσι θα μειώσουμε αμέσως τις υπογραφές. Θα ελέγχουμε καλύτερα τις κυβερνητικές αρμοδιότητες. Θα ξέρουμε κάθε υπόθεση πού κολλάει και γιατί κολλάει. Αν κολλάει σε θεσμικά εμπόδια, θα νομοθετούμε αμέσως για να τα παρακάμψουμε. Αν κολλάει σε προσωπικά εμπόδια, θα απομακρύνουμε εκείνους που δημιουργούν τα προσκόμματα. Αλλά η Ελλάδα θα ανοίξει βηματισμό. Δεν θα σέρνεται πια. Τι σημαίνει θα χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία από τα κάτω? Συνένωση υπηρεσιών του δημοσίου που είναι σήμερα κατακαιρματισμένες, ώστε να δημιουργηθεί παντού κρίσιμη μάζα προσωπικού. Να ξέρουμε πού αναθέτουμε, τι έχεις αναθέσει, τι προχωράει, τι δεν προχωράει και γιατί. Στο δημόσιο σήμερα δεν υπάρχουν μόνο καρεκλοκένταυροι γραφειοκράτες. Υπάρχει και ένα πολύτιμο, υπερπολύτιμο, ανθρώπινο δυναμικό, υψηλού επίπεδου, μορφωμένο, αλλά σήμερα παροπλισμένο. Το έχουν σκορπίσει στους 5 ανέμους. Αυτό θα αλλάξει. Και τα στελέχη αυτά θα αρχίσουν να αποδίδουν, γιατί θα έχουν αντικείμενο. Και σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης θέλουμε δίπλα μας τους καλύτερους Έλληνες. Γιατί αν ο Έλληνας πιστέψει στον εαυτό του και του δώσει την ευκαιρία να το αποδείξει ότι μπορεί να κάνει θαύματα, θα κάνει θαύματα.